Λοιπόν, να πάμε στο Cuba Festival που ξεκινάει το Σάββατο στο χώρο της πρώην Αμερικανικής βάσης στο Ελληνικό. Σήμερα και αύριο είναι η γιορτή της κουβανέζικης μουσικής και κάνει βόλτες σε δρόμους και πλατείες στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στο Θησείο που εκεί βρίσκεται η Βασιλική Χαϊνά. Καλησπέρα Βασιλική. Καλησπέρα Έλλη. Πες μας τι γίνεται, να χαλαρώσουμε λίγο, να φύγουμε από την ένταση. Ακριβώς, έχει μια πρόταση πάρα πολύ καλή για να ξεφύγει λίγο η σκέψη μας από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε εδώ στο Θησείο, μπροστά από το σταθμό του τρένου. Χορός, μουσική, λάτι. Είναι το συγκρότημα Μπακλαβά Κουμπάνο αυτή τη στιγμή. Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για τον κόσμο. Παρακινούν τον κόσμο και κάνουν μικρά σεμινάρια, μπορώ να σας πω, ώστε να μάθει λίγο να χορεύει μαζί τους. Κάποιοι βέβαια ξέρουν, έχουν ενημερωθεί ότι έχει ξεκινήσει το Cuba Festival και έχουν έρθει εδώ. Αύριο συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που είναι δωρεάν για τον κόσμο και στην Ερμού. Αύριο επίσης στη Θεσσαλονίκη είναι η μεγάλη συναυλία του Ιμπραήμ Φερέρ Τζούνιορ, ενώ το Σάββατο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ με τη συναυλία που θα γίνει στην πρώην Αμερικανική βάση του Ελληνικού, πάλι του Ιμπραήμ Φερέρ Τζούνιορ, ο οποίος είναι γόνος, είναι γιος του συνονόματου του Ιμπραήμ Φερέρ, ο οποίος είναι θρύλος της κουβανικής μουσικής. Έχει πολλές εκδηλώσεις και την ημέρα της συναυλίας, φωτογραφία, ζωγραφικής. Θα είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πώς να φτιάχνουν πουρα και θα δείχνουν στον κόσμο, καθώς επίσης θα υπάρχουν και σεμινάρια χορού συνέχεια, ώστε και ο Έλληνας να μοιηθεί στη Λάτιν μουσική. Λοιπόν, Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ας ελπίσουμε ότι αυτά θα είναι οάσεις για χαμόγελα στους Αθηναίους. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε και για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ. Καλό σας βράδυ.